Αυτή την πρώτη κάλυψη απλής αναλογικής, με βάση τη δική σας εμπειρία τώρα, δεν θα τη δείτε καθόλου? Δηλαδή, θα πει το πρώτος γύρος έγινε για να γίνει, δεν σας απασχολεί αυτό? Τι είναι αυτό που λέτε? Εσάς ρωτώ, πρώτη κάλυψη είναι σημαντική, η δεύτερη? Αφού λέτε ότι εγώ την πρώτη δεν την κοιτάω καθόλου. Ποιος αυτό με αυτό? Εσείς. Από την κυβέρνηση. Όλοι οι βουλευτές που εκλεγόμαστε με σταυρό τρέχουμε στην πρώτη κάλπη. Εννοώ από το αποτέλεσμα, γιατί λέτε ότι δεν μας απασχολεί αυτή η κάλπη. Δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Δεν θα να χάνω ευκαιρία να το λέω αυτό. Θα και καλή επιτυχία στο φίλο μου τον Νίτο Παθανάση που θα είναι μαζί μου στο βόρειο. Βέβαια, θα είναι υποψήφιο τώρα και εκείνο ξανά στο βόρειο. Για πείτε μου λίγο, δηλαδή η απλή αναλογική. Για εσάς, τι είναι, δηλαδή δεν θα το δείτε καθόλου. Αν βγαίνει η κυβέρνηση, δηλαδή. Ξαναλέω. Η σημαντική κάλπη είναι η πρώτη. Για ποιο λόγο είναι η πρώτη? Μόνο για να βγουν βουλευτές. Όχι. Εάν στην πρώτη Κυριακή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι εμφατικά καθαρή, ναι, τότε στην πραγματικότητα το να πάρουν αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη θα είναι σχετικά εύκολο. Τι σημαίνει εμφατικά καθαρή? Να είναι ένα ποσοστό μεγάλο, 35+, και να είναι και μια διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ 5 και 6 μονάδες. Να είναι δηλαδή μια μεγάλη διαφορά. Άμα να μην είναι διαφορά τσίμα-τσίμα που λέμε. Άμα δεν στο δεύτερο γύρο, με ποιον μπορείτε να συνομιλήσετε? Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ξαναλέω, για να μιλάμε έναν από τους γύρους. Ναι. Θέλουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα νίκη στον πρώτο γύρο. Τέτοιον που δεν επιτρέψει κανένα να λέει πάμε να κάνουμε μια τουρλού προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί θα ξέρουν όλοι την νικητή των εκλογών είναι ο Μητσοτάκης. Και περνάει το δεύτερο γύρο για να κυβερνήσουν. Εννοείται να μην μπορεί να γίνει κυβέρνηση ητημένων. Το να μην μπορεί να γίνει κυβέρνηση ητημένων είναι πιο δύσκολο. Ναι. Με 46% κάνει κυβέρνηση. Ναι. Μπορούν 4 κόμματα να πιάσουν 46%. Ακόμα και να μην γίνεται, γιατί ο κ. Κουτσούμπας έχει πει όχι. Θα αφήσω για τον κύριο Τσούμπα και θα μείνω στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ο κύριο Τσίπρα δεν θα προλάβει να κάνει κυβέρνηση αν είναι δεύτερο. Τον εμπιστεύεσαι σε αυτό? Εντάξει, είναι μια τόσο σοβαρή δήλωση αυτή, ναι, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που να πα την επόμενη μέρα και να πει είχα πει. Μου φαίνεται λίγο υπερβολή. Μάλιστα. Και γενικά θεωρώ το να κάνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα είναι. Όχι σωστό. Mm-hmm. Γιατί ο λαό επιλέγει και τον νικητή. Τι να κάνουμε τώρα? Mm-hmm. Μετριόμαστε και βγαίνει κάποιο πρώτο. Εγώ δέχομαι ότι αν ο κύριο Τσίπρα είναι πρώτο, προφανώ πρέπει να κάνει κυβέρνηση αυτό, χωρί καμία ζήτηση. Δηλαδή για μένα ο πρώτος πρέπει να κάνει κυβέρνηση. Τέρμα. Και περιθώριο συνομιλίας με κάποιον, ναι, με κάποια πολιτική δύναμη σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει καμία, παιδιά. Δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Άκουσα. Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα σήμερα, υπάρχουν δύο επιλογές. Δεν υπάρχει τρίτη. Εγώ δεν βλέπω τρίτη προσωπικά. Mm. Η μία είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη Κυριακή. Αν όχι δεύτερη στην τρίτη, αν όχι τρίτη, αν όχι τρίτη, τετάρτη, όσο χρειαστούν. Η δεύτερη περίπτωση είναι μια προοδευτική διακυβέρνηση, λέει ο κύριο Τσίπρα, δηλαδή ο κύριο Σύμων, τον κύριο Μπανδουλάκη, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν έχω ακούσει. Αλλιώς θα κάνουμε και άλλες εκλογές όμως, λέτε. Άμα δεν βγει. Δεν υπάρχει σήμερα τρόπος να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασία τη Νέα Δημοκρατία με έτερο κόμμα. Ακόμα και χρειαστεί και τρίτη και τέταρτη κάλπη. Όσοι χρειαστεί, 25. Καθαρά. Να σας ρωτήσω κάτι. Αφού δεν υπάρχει άλλο, να κάνουμε. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση και πάλι τη ακροδεξιά στην Ελλάδα και θα έπρεπε να προχωρήσει κάποιο νομοθέτημα? Γιατί ακούγονται πληροφορίες δηλαδή. Που να βάζει κάποιες προϋποθέσεις για την είσοδο ακραίων μορφωμάτων στην Ελληνική Βουλή. Πρώτα απ' όλα με προβληματίζει. Και δεν θέλω να είμαι μάτς κακών, αλλά οπωσδήποτε η περίπτωση ενός κόμματος Κασιδιάρη φαίνεται ότι έχει μια κάποια δυναμική. Mm. Δεν ξέρω αν θα κατάφερε να περάσει το 3%, αλλά πάντως δεν είναι ακόμα που κατάφερε στο 0. Είναι ακόμα που έχει μια δυναμική. Άλλοι 1%, άλλοι 2%, αλλά ως δοσκόπους που βλέπεις. Και δεν θέλω να είμαι ψεύτης. Θεωρώ πολύ ντροπιαστικό για τον ελληνικό λαό να βάλει ένα τέτοιο κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων. Εξαιρετικά ντροπιαστικό. Τώρα, το αν υπάρχει νομοθετική τρόπη αυτό να σταματήσει, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, δεν είναι καθόλου νομοθετικό, δεν το ξέρω. Ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Μ' αρέσει στις εκλογές να μιλάει ο λαός. Πιστεύω ότι ο λαός απλά καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει δύο κόμματα.